Τώρα διάβαζα μια ανακοίνωση χθες ή μια δήλωση γραπτή, αν θέλετε καλύτερα, από τον Σοκράτη το Βαρδάκη. Καλημέρα σας, κύριε Βαρδάκη, από τον ΕΝΑ. Καλημέρα, 4, καλημέρα, κύριε Βαρδάκη. Ότι η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, θεωρώντας υπαίτιους τους γονείς για την όσθηση των τέκνων τους, όπως είπατε, τους τιμωρεί παραδειγματικά, αφαιρώντας τους σκηνικά το 50% των αποδοχών τους για τις ημέρες που θα κάνουν χρήση της ειδικής άδειας ασθενείας. Υπάρχουν διευκρινήσεις, αλλαγές όμως, το ξέρετε στην τροπολογία. Εγώ δεν έχω δει καμία ουσιαστική αλλαγή, κυρία Δουλγεράκη, όσον αφορά την τροπολογία του νοσού. Διευκρινίζεται ότι οι γονείς εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της άδειας νόσησης των τέκνων τους από κορονοϊό, να το επαναλάβω, λαμβάνουν για τις τρεις πρώτες ημέρες το 50% των αποδοχών τους, το οποίο καταβάλλεται από τον εργοδότη. Σωστά. Και την τέταρτη μέρα λαμβάνουν το 100% των αποδοχών. Αυτή δεν είναι διόρθωση, είναι από αρχική τροπολογία. Προϋπολογισμό. Στην περίπτωση νόσησης των ιδίων, μιλάει για τρεις αλλαγές. Στην περίπτωση νόσησης των ιδίων των εργαζομένων, δεν προβλέπεται η υποχρέωση του εργοδότη να δηλώνει στο εργάνι τους εργαζόμενους που κάνουν χρήση της άδειας. Ναι, ναι. Αυτά είναι, αυτά είναι τα τελευταία επιμέρους ζητήματα. Μας ενδιαφέρει αυτό το 50% και γιατί διαχωρίζει τον ιδιωτικό με το δημόσιο τομέα. Αυτά είναι τα δύο ουσιαστικά ζητήματα. Όμως, επιτρέψτε μου, επειδή άκουσα στην αποστροφή του λόγου σας για το προηγούμενο θέμα, να σας πω ότι από 26 Νοεμβρίου του 2021 είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για τα νοσοκομεία και από 10.000 εκκρεμή χειρουργία που είχαμε στις 26 Νοεμβρίου του 2021, έχουμε φτάσει στις 17.000 εκκρεμότητες σήμερα που μιλάμε, στα νοσοκομεία της Κρήτης. Κλείνει το κεφάλαιο αυτό, απλά κρατήστε το, 17.000 εκκρεμή χειρουργία στα νοσοκομεία της Κρήτης, να δείτε πού θα βρεθούμε. Μα είναι φυσικό να διωγγώνεται σε καθημερινή βάση ο αριθμός αυτός, διότι είναι αυτά τα οποία τρέχουν, αυτά τα οποία πηγαίνουν προς τα πίσω, καλύπτονται αυτά τα οποία τρέχουν και είναι τα έκτακτα, αυτά τα ραντεβού τα οποία υπήρχαν, σαφέστατα πηγαίνουν προς τα πίσω. Δηλαδή, ακούστε, με την κοινή δηλαδή, λογική αυξάνεται ο αριθμός. Δεν έχουμε το χρόνο, αλλά όταν ακούσω ότι αναβάλλονται χειρουργία ασθενών με όγκο στο κεφάλι, γιατί δεν υπάρχουν κρεβάτια μεθ να υποδεχθούν μετεχειρητικά αυτούς τους αρρώστους. Και αυτά δεν είναι λόγια της κυρίας Δουλγεράκης. Δεν είναι λόγια του Βαρδάκη. Τα λέει ο κύριος Γεωργόπουλος, ο ίδιος. Βλέπω τις αναρτήσεις Ζανάκης, και ο κύριος Ζανάκης. Και στα μέσα ενημέρωσης. Βλέπω το διευθυντή της ΜΕΘ αυτά τα οποία λέει. Τα αναρτά πολύ συχνά και στον δικό του τον προσωπικό του λογαριασμό, ότι κρούονται στον κόδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι ξέρετε, εάν εσύ καταλάβεις μία θέση στην ΜΕΘ, είναι σε βάρος κάποιου άλλου που δεν μπορώ εγώ να τον νοσηλεύσω, και απευθύνεται κυρίως στους ανθρώπους οι οποίοι δεν εμβολιάζονται. Γι' αυτό, σας είπα ότι από 26 Νοεμβρίου του 2021 είχαμε και εμείς κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, είχαμε προτείνει λύσεις, είχαμε πει για τη στελέχωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είχαμε πει για την ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να μην φτάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα, και ήρθε η κυβέρνηση σημερινή να μειώσει τα τακτικά χειρουργεία με διάταξη νόμου, όχι 80%, αγνοώντας το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα για όλα αυτά. Πάμε στο θέμα που σας πώς μπορεί να αυτό να αλλάξει, τι προτείνετε? Ακούστε, απλά είναι τα ζητήματα. Απλά εδώ βλέπουμε μια αναλγησία της κυβέρνησης με την τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Κατσιδάκης. Καταθέσατε την τροπολογία ως ΣΥΡΙΖΑ εσείς? Όπως είπατε, να μην τα επαναλαμβάνω, οι γονείς εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της άδειας νόσης των τέκνων λαμβάνουν το 50% των αποδοχών τους, το οποίο θα είναι τρεις πρώτες μέρες καταβάλλεται από τον εργοδότη, τέταρτη μέρα και από τον φορέα ασφάλισης και. Μην το ξαναδιαβάζετε. Λέτε λοιπόν εσείς ότι αυτό είναι αδικία. Άδεια. Ακούστε, στον ιδιωτικό τομέα, όχι στο δημόσιο. Έτσι. Στον ιδιωτικό τομέα. Κυρία Δουλγεράκη, ακούστε. Να το πω όσο πιο απλά και κατανοητά μπορώ για να δείτε, γιατί λέω για άκρο άωτο της αναργησίας, για να μην πω ελεηνότητα, για να μην πω ανισορροπία. Το Σεπτέμβριο του 20 είχαμε διάταξη που προέβλεπε άδεια ειδικού σκοπού για την νόση, αν δεν κάνω λάθος, 14 ημέρες. Και είχαμε, λόγω COVID, και είχαμε 300 κρούσματα στη χώρα. Και σήμερα με 20.000 κρούσματα, με 40.000 παιδιά στα σπίτια, φέρνουν διάταξη με τρεις μέρες άδεια ειδικού σκοπού, όταν ξέρουμε ότι και μετά την πέμπτη μέρα παιδιά βρίσκονται θετικά στον κορονοϊό, και μου λέτε ότι δεν είναι αναλυσία, δεν είναι ανισορροπία, θα έλεγα εγώ.
Με 20.000 κρούσματα, όταν με 300 κρούσματα, 300 κρούσματα στην Ελλάδα, είχαμε 15 μέρες άδεια. Μα προσέξτε τώρα, να δείτε όμως και κάτι άλλο. Εσείς το λέτε αυτό και λέτε ότι γίνεται διάκριση ανάμεσα στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Εγώ θυμάμαι εδώ και με 2-2,5 μήνες τον πρόεδρο του Σωματείου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τον Δημήτρη το Βρυσαλή, να το καταγγείλει και να το λέει στο πλαίσιο της εκπομπής ότι ξέρετε, εμάς εδώ δικοί μας εργαζόμενοι αρρώστησε το παιδί της και δεν της δίνουν άδεια. Ναι, αλήθεια. Και λέω, μήπως δεν είναι αυτό που λέτε δημόσιος ιδιωτικός τομέας, αλλά τους περιλαμβάνει όλους πια. Αυτό ρωτώ. Ακούστε. Η τροπολογία, κυρία Δουλγεράκη, λέει ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Προσδιορίζει τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε ο δημόσιος τομέας μένει απ' έξω. Εγώ δεν λέω για να κάνω να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό αυτοματισμό εδώ. Αλλά ξέρουμε και ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα το πώς λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας και πώς λειτουργεί ο δημόσιος τομέας. Έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε θέματα εργασίας ή σε θέματα πληρωμής. Και πέστε μου σήμερα εμένα ότι δηλαδή η πέμπτη μέρα πήραξε το Υπουργείο Εργασίας και να μπαίνει κανονική άδεια την οποία καταστρατηγείται και πολλές φορές. Κύριε Βαρδάκη, ούτως ή άλλως αυτά τα οποία διαχειρίζονται έτσι όπως τα διαχειρίζονται είναι πραγματικά αξία κριτικής σε όλες τους τις εκφάνσεις καθημερινά. Κύριε Δουλγεράκη, λέγατε... είναι δυνατόν να μας λέει, δηλαδή πέστε μου ποιος νους θα βάλει αυτό, δηλαδή το 50% λέει του ημερομισθείου για τις τρεις μέρες, γιατί το 50%. Εντάξει. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, ειδικά σήμερα που βλέπουμε εργαζόμενους των 700, των 300, των 550 ευρώ. Με συγχωρείτε. Εντάξει, Σωκράτη Βαρδάκη, θα φτύνουμε τον κόρφο μας για να μην αρρωστήσουμε, όπως το λέγει η γιαγιά μου. Να σε ρωτήσω, κύριε Βουλευτά, μιλάς για μια τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ η οποία κατατέθηκε με τη συγκεκριμένη πρόταση από τη δική σας? Βεβαίως, κυρία Δουλγεράκη, η τροπολογία που την καταθέσαμε έγκαιρα και ας αναλάβει τις ευθύνες η κυβέρνηση, που ζητούμε άδεια ειδικού σκοπού για όσο χρειάζεται και με πλήρης αποδοχής. Ωραία. Λοιπόν, δεύτερο θέμα για το οποίο θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Βουλευτά. Φράγμα Αμυρών, τι θα γίνει, γιατί 8 Δευτέρου νομίζω υπάρχει δικαστήριο. Όλα τα μαθαίνονται. 8 Δευτέρου. Υπάρχουν και άλλα που δεν μαθαίνω, γι' αυτό σας ρωτώ. Ναι, και ναι, θα σας ρωτήσω κι άλλο. Να έχουμε το δικαστήριο για τις απολωτριώσεις. Δηλαδή την έκδοση τιμής μονάδος για τις απολωτριώσεις. Θέλω να σε ενημερώσω ότι τα χρήματα είναι εκταμιευμένα, είναι 2,5 εκατομμύρια από την περιφέρεια Κρήτης. Με το που θα βγει η απόφαση 8 Δευτέρου μπορούν να κατατεθούν τα χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθήκων και να ξεκινήσει επιτέλους ένα έργο που θα δώσει πνοή, και αν θέλετε στο Δήμο Βιάνου, σε όλο το Δήμο Βιάνου, ένα έργο που το έχει ανάγκη η περιοχή, ένα έργο που θέλω να σας πω ότι από το 1979 είχαν ξεκινήσει τα πρώτα βήματα και εδέησε ο κύριος σήμερα να βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση μετά από τόσα χρόνια, να μιλάμε ότι επιτέλους φτάσαμε στο τέλος του τούνελ. Ωραία. 8 Δευτέρου λοιπόν οι εξελίξεις. Και τώρα θα πιάσω εκείνο το τελευταίο το οποίο αναφέρατε. Επίσης μετά από τόσο καιρό εδέησε ο κύριος για την Κεραλιμανιώτισσα, γιατί αυτά είναι που δεν μαθαίνω. Έτσι μας λένε. Δηλαδή. Κοιτάξτε κύριε Δουλειράκη, δεν επαναλαμβάνω τώρα τις... Τα έχουμε πει πολλές φορές. Είναι ένα έργο. Όχι, μισό λεπτό. Είναι ένα έργο το οποίο τρέχει εκεί ο Παπα-Νικόλας εδώ και 3 χρόνια. Φτάσαμε στα 3 χρόνια. Είναι ένα μνημείο το 855, το οποίο εκκρεμεί. Είπαμε κάποιοι άνθρωποι, ας δούμε τι θα γίνει εφόσον το αγαπάμε τον τόπο. Πιστεύουμε, κάνουμε, δείχνουμε ο καθένας για το δικό του το λόγο. Είσαστε ένας από αυτούς. Έχει περάσει από τη σκύλα και έχει πάει στη Χάριβδη. Αυτή την ώρα που βρίσκεται ανάμεσα. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να βγει η προκήρυξη για ένα συντηρητή και ένα αρχαιολόγο και να ξεκινήσει. Ήδη δηλαδή έχει ξεκινήσει. Μα γιατί έχει καθυστερήσει? Με συγχωρείτε. Τα λεφτά όταν βγήκαν και εκταμιευθήκαν από την Οικονομική Επιτροπή και υπήρχε το χρονοδιάγραμμα. Απλά ρωτάω με βάση τη κοινωνική. Ωραία. Και πήγανε τα χρήματα, φύγανε για να υπάρχει ο συντηρητής, ο αρχαιολόγος, να υποπτεύει κάποιος το έργο. Ορίστηκε ο εργολάβος, εγκαταστάθηκε ο εργολάβος. Όλοι κάνανε ένα σταυρό και λέγανε εδώ ξανά έχει ο Θεός, γιατί ό,τι δεν έπεσε από τον καιρό ή οτιδήποτε άλλο θα πέσει από εμάς τους ίδιους, έτσι όπως τα πράγματα πάνε. Πού κόλλησε λοιπόν αυτή την ώρα, από τη στιγμή που έχουν περάσει τόσοι μήνες και δεν έχει προκηρυχθεί αυτός ο διαγωνισμός? Τι συμβαίνει?
Εγώ θα το πω αλλιώς. Κάλιο αργά παρά ποτέ, ή φάγαμε το γάιδαρο και έχουμε την όχι, ουρά. Όχι, τι συνέβη μας, να μου πείτε, τι συνέβη δυσκολεύει. Να μου πείτε. Ναι, θα σας πω. Ναι. Η οποία και η ουρά μας δυσκολεύει. Από επικοινωνία που είχαμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ναι. Η διαβεβαίωση είναι ότι το αργότερο μέχρι την άλλη εβδομάδα θα βγει η συγκεκριμένη προκήρυξη. Τώρα, το να με ρωτήσετε. Δηλαδή, πείτε, μέχρι τέλος του μήνα. Εγώ ευθέως κακός. Ναι. Μέχρι τώρα δεν είχε βγει η προκήρυξη. Ο καθένας από την πλευρά του βρίσκει κάποιες δικαιολογίες, είτε η γραφειοκρατία, είτε η ασυνεννοησία, είτε. Δυστυχώς αυτή τη φορά δηλαδή ποια ήταν. Μισό λεπτό. Αυτή τη φορά ποια ήταν η δικαιολογία. Διότι όταν μιλάμε για μια σοβαρή υπηρεσία, όταν μιλάμε για ανθρώπους που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τους εκτιμούμε μέχρι κεραίας για το έργο το οποίο επιτελούν. Έχετε την καλοσύνη να μου πείτε να τους δώσουμε ποια και το, ήταν. Να τους δώσουμε και το ελαφρυντικό ότι είναι μια απογυμνωμένη υπηρεσία. Ωραία, με τόσο να το δεχτώ και αυτό. Και προβλήματα ποια, ποια ήταν ωστόσο η δικαιολογία. Η δικαιολογία, η τελευταία δικαιολογία τώρα. Ή τέλος πάντων ο λόγος. Είναι ότι τους είχαν βάλει τα δυο τους πόδια σε ένα παπούτσι, ναι, για να τελειώνουν με τα σεισμόπληκτα σε γρήγορο χρόνο. Όπου χρειαζόταν δηλαδή να παρέμβει η αρχαιολογική υπηρεσία όσον αφορά αποκατάσταση. Τι δουλειά έχει η αρχαιολογία με τα σεισμόπληκτα? Έχει, γιατί δεν είναι μόνο τα οικίες, δεν είναι τα σπίτια, είναι εκκλησίες, είναι μνημεία, είναι ένα σωρό πράγματα που έπρεπε να δουν και αυτοί από την πλευρά τους. Βγάλανε την προκήρυξη από ό,τι μου είπανε, ναι, τα βγάζανε χθες. Δηλαδή αυτή την ώρα στις σεισμόπληκτες περιοχές, είτε στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, για να γίνει κατεδάφιση, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά οι κατεδαφίσεις. Νομίζω ότι βγήκε χθες η προκήρυξη για την επίβλεψη και αυτά που. Α, ναι, θα πρέπει για κάθε κατεδάφιση νομίζω, να υπάρχει. Έτσι με διαβεβαίωσαν. Δεν ξέρω, κυρία Δουλγεράκη. Όχι, άλλο θέλω να πω. Αυτό που σας είπαν μεταξύ άλλων, γιατί βγαίνει και άλλη είδηση με τους ανθρώπους στο Αρκαλοχώρι, ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει, νομίζω ότι αυτό πάει βάση της νομοθεσίας, ότι θα πρέπει να υπάρχει αρχαιολόγος να επιβλέπει αν κάτι που κατεδαφίζεται έχει να κάνει. Τέλος ναι, πάντων. Πιθανόν να προβλέπετε, αλλά σας λέω, υπάρχουν και εκκλησίες που χρειάζονται, μνημεία που χρειάζονται αποκατάσταση κλπ. Αλλά προφανώς, μάλιστα, πιθανόν να υπάρχει διάταξη που να προβλέπει αυτό, δεν το ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι και σήμερα που μίλησα, σήμερα το πρωί, ειλικρινά, επειδή ήξερα, έτσι το φανταζόμουν ότι θα με ρωτήσετε, γιατί ξέρω και εσάς την αγωνία σας, επικοινώνησα και με την αρχαιολογική υπηρεσία, ναι, με διαβεβαίωσαν ότι από την πλευρά τους έχουν τελειώσει την προκήρυξη, δηλαδή το έγγραφο που πρέπει να αποσταλεί στη διοικητική υπηρεσία, και η διοικητική υπηρεσία τώρα πλέον πρέπει να βγάλει την προκήρυξη. Τι άλλο να πούμε, τι άλλο να κάνουμε. Τίποτα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα δούμε μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας, εάν δεν έχει βγει η κυρία Δουλγεράκη, θα δούμε με ποιο τρόπο θα. Η διαβεβαίωση λοιπόν προς το παρόν είναι ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όχι τίποτα άλλο. Γιατί έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος, δουλειά δεν κάνει ο εργολάβος. Το τέλος ο εργολάβος. Βέβαια, τι μπορεί θα να κάνει. Ζητήσει, δηλαδή και ο άνθρωπος δικαιολογημένος να πει, εδώ εγώ χάνω το. Δηλαδή είναι παράπλευρες οι. Αν και με διαβεβαίωσαν τώρα σήμερα ότι πηγαίνει ο αρχαιολόγος, όποτε πηγαίνει και ο εργολάβος, πηγαίνει και ο αρχαιολόγος και γίνονται κάποιες εργασίες. Απλά πρέπει να βγει η προκήρυξη που σας είπα όσον αφορά το συντηρητή και τον αρχαιολόγο που θα πάει εκεί να επιτηρεί τις εργασίες κλπ. Λοιπόν, άντε να δούμε. Εδώ είσαι ο κύριος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδάκη. Κύριε Αλλημενιώτη, να μας δίνει δύναμη. Καλά να είστε. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σας.